Εκείνο το βράδυ που λες, καβάλισε την ασημένη απόψε σπάιδα και ξεχύθηκε στο αυτοκίνητό μου με 100 μίλια την ώρα. Ώσπου σε μια στροφή πάνω κοντά στο Πάσο Ρόμπο της Καλιφόρνια, τζάκησε πάνω σε ένα αυτοκίνητο και το κεφάλι του χωρίστηκε από το σώμα του. Πού πας? Κάπου έτσι... γενικά να την πέσω. Τι γίνεται απάνω? Απάνω, τι γίνεται απάνω? Εντάξει, όλα καλά απάνω. Κοίτα. Κοίτα. Άμα θέλεις να κινηθούμε μαζί, εντάξει. Ξέρεις κάτι? Τι? Δεν μ' αρέσει έτσι. Και πώς το περίμενες δηλαδή? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάπως αλλιώς, πάντως όχι έτσι. Πάμε μια βόλτα στον δρόμο. Τουλάχιστον αν όλα αυτά δεν γίνονται από φόβο ή από ανία ή από συναδελφική διάθεση. Μ' αγαπάς λίγο? Όχι μεγάλα λόγια, δεν είπαμε. Μάλιστα. Δηλαδή με σένα πώς γίνεται? Κατεβάζουμε το φερμουά, ξεκουμπώνουμε το παντελόνι, παπ, τελειώσαμε. Δεν με παίρνει για περισσότερα. Μάλιστα. Άκου τώρα το μάθημα της ανατομίας. Αυτός εδώ είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος που διψάει αλήθεια και ποτέ δεν του δίνουν αρκετή και ποτέ δεν χορταίνει. Και αυτή εδώ είναι η κοιλιά που διψάει για τροφή. Και αυτό εδώ κάτω είναι το φύλλο που διψάει για έρωτα γιατί νιώθει μοναξιά ποτέ ποτέ. Εγώ στη ζωή μου τα άθρεψα. Τα χόρτασα και τα τρία όσο μπορούσα και όσο ήθελα. Εσύ μπορεί την κοιλιά σου λίγο, με φασκόμηλο βέβαια. Αλλά από αλήθεια, από έρωτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μόνο φουσκωμένα λόγια και καμώματα και πόζες, της αφήνει το χέρι. Το μάθημα τελείωσε, μπορείς να πηγαίνεις.